Χαίρετε! Καλώς ήρθατε και σήμερα στην κουζίνα μας. Σήμερα Τρίτη και έχουμε άλλες δύο λαχταριστές συνταγές. Όμως η εβδομάδα μας ξεκίνησε χτες με άρωμα Ιταλίας και Ανατολής. Δείτε τι καλό μαγειρέψαμε. Τη Δευτέρα μαγειρέψαμε καλαμάρια δαχτυλίδια με ιταλικό ρύζι και μελάνη σουπιάς και συνοδεύσαμε με τσιρμπυρί Ανατολίας. Το κόστος του μενού μας είναι 11 ευρώ και 27 λεπτά. Είδατε πως ενδυάσαμε διαφορετικά προϊόντα και βγάλαμε ένα λαχταριστό αποτέλεσμα. Μελάνη σουπιάς, καλαμάρι, ιταλικό ρύζι. Κάναμε δύο υπέροχα πιάτα. Σήμερα όμως σας έχω κάτι ακόμα πιο ωραίο. Πάμε να κάνουμε τις αγορές μας και να δείτε τι καλό θα σας μαγειρέψω σήμερα. Στο κέντρο της Κηφισιάς, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχω έρθει και σήμερα Τρίτη να κάνω τις αγορές μου για το απόψινό μας μενού. Πάμε μέσα. Τι σας έχω σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε μια παραδοσιακή πίτα για να μυρίσει όλη η κουζίνα μας. Νούμερο 1. Από πού ξεκινάει μια παραδοσιακή πίτα? Από ένα πολύ καλό φίλο. Θα χρησιμοποιήσω 2 χοντρά, εύπλαστα, παραδοσιακά φύλλα κατευθείαν από το ψυγείο για την πίτα μου. Έτσι σήμερα είναι ευκαιρία να θυμηθούμε, ξέρετε, τις πίτες που ετοιμάζει η γιαγιά ή η μαμά και μυρίζει το σπίτι. Η γέμιση της πίτας θα έχει 2 ελαφριά, λευκά τυριά, εύγεστα και μαλακά. Ξινομιζήθρα και ανθότυρο. Βασικό συστατικό της γέμισης είναι ένα. Τρυφερά στήθη νοπού ορεινού κοντόπουλου. Η γέμιση της συνταγής χρειάζεται την κατάλληλη γεύση και ένταση. Αυτό θα το δώσει το κατάλληλο καρύκευμα. Άρωμα βανίλιας θα χρησιμοποιήσω για να αρωματίσω υπέροχα το επιδόρπιό μου. Είναι αγαπητή σε πολλούς. Υπάρχει σε στίκ, σε σκόνη και σε συμπύκνωμα όπως το παίρνω εγώ, στο Essence. Πάντα να ξέρετε ότι το Essence της βανίλιας, αυτό το άρωμα που έχουμε πάρει, επειδή είναι πιο συμπυκνωμένο, είναι και πιο δυνατή η γεύση του. Οπότε βάζουμε μικρότερη ποσότητα. Στο κέντρο της Κηφισιάς, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, έκανα και σήμερα τις αγορές μου. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στην κουζίνα, να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα της Τρίτης. Οι αγορές έχουν ολοκληρωθεί και σήμερα. Τα απαραίτητα μπήκαν στις σακούλες, ήρθαν στην κουζίνα να τα μετατρέψουμε σε δύο γευστικά πιάτα. Ποια είναι αυτά, δείτε τα. Σήμερα Τρίτη μαγειρεύουμε χωριάτικη κοτόπιτα με λαχανικά και στο επιδόρπιο σερβίρουμε αφράτα γεμιστά μπισκότα με κρέμα και φράουλες. Το πρώτο μας πιάτο, μια χωριάτικη κοτόπιτα με πράσο. Θα μυρίσει παράδοση η κουζίνα μας σήμερα. Αλλά θέλω να κρατήσετε χώρο γιατί σας έχω κάτι λαχταριστά γεμιστά μπισκότα μετά με μια ωραία ραφινάτη κρέμα και φράουλες. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για την πρώτη μας συνταγή. Για τη χωριάτικη κοτόπιτα με πράσο θα χρειαστούμε μία συσκευασία, χοντρά φύλλα, κατευθείαν από το ψυγείο. Στήθος από νοπό κοτόπουλο. Jamme. 20 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων. Jamme. 100 γραμμάρια ξινομιζήθρα μαλακιά. 50 γραμμάρια ανθότυρο. Ένα αυγό. 300 ml γάλα φρέσκο. 2 πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε ροδέλα. Μία πράσινη πιπεριά κέρατο, ροδέλες και αυτή. Μία σκελίδα σκόρδο.
2 κρεμμύδια ξερά κομμένα σε φέτες, 1 πράσο ολόκληρο ψιλοκομμένο, 20 γραμμάρια βούτυρο, 40 γραμμάρια αλεύρι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συνταγή μας. Όπως βλέπετε, έχω ήδη βάλει 2 τηγάνια. Έχω δυναμώσει τις φωτιές να ζεσταθούν ήδη. Και εκεί μέσα θα σοτάρουμε στο ένα το κοτόπουλο και στο άλλο τα λαχανικά μας. Θα πάρουμε πρώτο το κοτόπουλο και να το ανακατέψουμε με αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Ωραία. Θα πάρουμε το μισό στήθος. Έχουμε πει στο κέντρο υπάρχει ένα λευκό κόκαλο. Κοιτάμε να το βρούμε. Και με το μαχαίρι μας να κόψουμε όσο πιο κοντά σε αυτό μπορούμε. Το υπόλοιπο δεν το χρειάζομαι. Μπορούμε να το κρατήσουμε στο ψυγείο μας. Το στήθος τώρα θα το κόψουμε σε μακρόστενες φέτες. Θα κρατήσουμε και την πέτσα γιατί αυτή θα γίνει πάρα πολύ ωραία και τραγανή όταν την τσιγαρίσουμε. Ωραία. Αφού κόψαμε όλο το κοτόπουλο, θα κόψουμε και την τελευταία πέτσα. Ωραία. Το ένα γάντι μπορώ να το βγάλω, γιατί τώρα θα χρειαστούμε αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και θρούμπι ή ακόμα και θυμάρι. Δείτε σας ποιο από τα μυρωδικά σας αρέσει και αυτό χρησιμοποιήστε. Πολύ εύκολα με το χέρι μας το ανακατεύουμε να μαριναριστεί. Κοντά στο τηγάνι το μεγάλο, όπου εκεί θα βάλουμε το κοτόπουλο, θα χρειαστούμε λίγο βούτυρο και λάδι. Έχουμε πει, το λάδι το βάζουμε με το βούτυρο για να μην καεί. Και εδώ θα προσθέσουμε το κοτόπουλο. Μπορώ να βγάλω το γάντι τώρα. Θέλουμε να σοτάρουμε καλά το κοτόπουλο και να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να φέρουμε το αλεύρι, το γάλα και το μείγμα μυρωδικών κοντά. Με ένα κουτάλι θα πασπαλίσουμε το αλεύρι στο κοτόπουλο. Αυτό που κάνουμε τώρα θα δείτε θα δημιουργήσει ένα είδος κρέμας, να το πω. Ένα είδος σάλτσας. Λίγο αλευράκι και το γάλα. Ψήνουμε λίγο το αλεύρι. Αυτή είναι και η βάση για την μπεσαμέλ μας. Αλεύρι και βούτυρο. Μαγειρικά αυτό ονομάζεται ρου. Θα ρίξω το γάλα και στη συνέχεια θα προσθέσω και το μείγμα μυρωδικών. Έχουμε σιγά σιγά γάλα. Ανακατεύουμε. Αυτό θα δείτε τώρα με τη βοήθεια του αλευριού. Θα αρχίσει να δένει. Βάζουμε και το υπόλοιπο γάλα. Καλό είναι το γάλα μας να είναι ελαφρώς χλιαρό. Θα προσθέσω μείγμα μυρωδικών
20 γραμμάρια. Κοιτάξτε πώς έδεσε η σάλτσα μας. Τα καρικεύματα μας έχουν δώσει ακριβώς αυτή τη γεύση που χρειαζόμαστε και το μόνο που μένει είναι να αφήσουμε αυτό το τηγάνι σβηστό και να προχωρήσουμε δίπλα στα λαχανικά μας. Λίγο βούτυρο με λίγο ελαιόλαδο. Αρχικά προσθέτω το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι το έχω κόψει όπως ακριβώς το βάζουμε στη σαλάτα μας. Άμα θέλετε μπορείτε να το κόψετε και με άλλο τρόπο. Μπορούμε να προσθέσουμε τώρα την πιπεριά. Το πράσο. Την πιπεριά κέρατο. Και να βάλουμε και το σκόρδο. Μία σκυλίδα σκόρδο είναι αρκετή. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές, ο καθένας μαγειρεύει ανάλογα με τα γούστα του. Εγώ σας δίνω μία συνταγή που είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Άμα θέλετε να την κάνετε πιο πικάντικη ή πιο ελαφριά, εσείς θα επέμβετε. 3-4 λεπτάκια θα χρειαστεί τώρα να ανακατέψουμε όλα μας τα λαχανικά μέχρι να πάρουν τη γεύση και την υφή που θέλουμε. Κλείνουμε τη φωτιά, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Στο τηγάνι που είχαμε βάλει το κοτόπουλο με το μείγμα μυρωδικών, το αλεύρι και το γάλα, θα βάλουμε μέσα τα λαχανικά μας που σοτάραμε. Τα ανακατεύουμε. Λίγο να πάρει θερμοκρασία και η κρεμούλα μας. Αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι να προσθέσουμε τα τυριά και το αυγό. Το αυγό θα μας βοηθήσει στο δέσιμο. Ανθότυρος και μυζήθρα. Θα σπάσω και το αυγό μέσα. Ανακατεύουμε καλά. Το φούρνο μας τον έχουμε προθερμάνει στους 180 βαθμούς. Η πίτα μας, όταν την ετοιμάσουμε, θα χρειαστεί να ψηθεί για περίπου 40 λεπτά. Αυτό θα το δείτε με το χρώμα που θα πάρει. Τώρα, πολύ σημαντικό. 2 χοντρά φύλλα για παραδοσιακές πίτες θα χρειαστούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ένα ταψί θέλω, θα ρίξουμε λίγο λάδι στο κάτω μέρος του ταψιού για να μην κολλήσει. Είναι πολύ σημαντικό να λαδωθεί καλά το ταψί μας. Ένα μαχαίρι θα χρειαστώ για να ανοίξω τη συσκευασία. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ βολική γιατί πρώτον έρχεται κατευθείαν από το ψυγείο και δεύτερον, όπως θα δείτε μέσα, τα φύλλα μας είναι σε 2 χωριστά πακέτα. Δηλαδή, άμα θέλετε να κάνετε μία μικρότερη πίτα, μπορείτε να πάρετε μόνο το ένα φύλλο και το άλλο να ξαναμπεί στο ψυγείο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ευκολία γενικά με όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας. Έχει μια υπέροχη μυρωδιά το φύλλο. Το καταλαβαίνετε γιατί έχει να κάνει και με τα υλικά που έχει φτιαχτεί. Αυτό θα το ξετυλίξουμε και όπως είναι μαζί με τη μεμβράνη θα μας βοηθήσει για να το βάλουμε στο κάτω μέρος του σκεύους που θα χρησιμοποιήσουμε. Κοιτάμε να κουμπίσει καλά στα πλάγια. Ωραίο είναι γιατί με το συγκεκριμένο φύλλο παίρνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγανό αποτέλεσμα στο τέλος. Τέλεια. Τη γέμιση
τι βλέπετε. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα. Τη βάλουμε όλη μέσα στο ταψί και με τη σπάτουλα που έχουμε θα την απλώσουμε. Ωραία. Θα βάλουμε και από πάνω το δεύτερο φύλλο μας. Σιγά σιγά το πιέζουμε. Ωραία. Μπορούμε να βγάλουμε τη μεμβράνη τώρα. Πάρα πολύ εύκολο. Θα το τυλίξουμε από το πλάι προς τα μέσα. Το θέλω να φαίνεται τελείως χωριάτικο αυτό που κάνω τώρα. Κάνουμε ένα απλό δίπλωμα. Είναι καλό να το χαράξουμε πριν το ψήσουμε, να βοηθήσει και στο να μην φουσκώσει, να μην έχει υγρασία μέσα και να ψηθεί πολύ καλά, αλλά και να μην μας χαλάσουν τα κομμάτια όταν τα βγάλουμε από το ταψί. Δύο λωρίδες από εδώ και τρεις από την άλλη για να πάρω έτσι στενόμαγρα κομμάτια. Ωραία. Και άλλη μία. 12 κομμάτια έχουμε. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Να πάμε στο φούρνο να ψήσουμε στους 180 βαθμούς στο αερόθερμο για περίπου 40 λεπτά. Πάμε στο φούρνο. Για να παραμείνει τραγανό το κάτω φύλλο της πίτας σας, ρίξτε λίγη τριμμένη φρυγανιά στον πάτο του ταψιού και μετά απλώστε το. Η φρυγανιά θα απορροφήσει όλα τα υγρά της γέμισης και το φύλλο δεν θα μαλακώσει. Και το γλυκάκι που σας έλεγα είναι αφράτα γεμιστά μπισκότα με κρέμα και φράουλες. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Ασφαλώς φράουλες, 250 γραμμάρια. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει κατεψυγμένες φράουλες γιατί τις βρήκα σε πολύ καλή τιμή. 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. 10 γραμμάρια ξύσμα λεμονιού. Το χυμό του ίδιου λεμονιού. 5 γμέλ εκχύλισμα βανίλιας. Και μία πολύ μικρή πρέζα αλάτι. Για τα μπισκότα τώρα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 15 γραμμάρια baking powder, 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 100 γραμμάρια κρύο βούτυρο κομμένο σε κυβάκια, 200 ml κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι. Και για την κρέμα θα χρειαστούμε 200 ml κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 5 ml εκχύλισμα βανίλιας. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό που θα κάνουμε αρχικά είναι να κόψουμε τις φράουλες και να τις αφήσουμε μέσα σε ένα μπολ να ποσαριστούν. Τις φράουλες θα τις κόψουμε στα 4 ή στα 2 ανάλογα με το μέγεθος. Αυτές που είναι μεγάλες τις κόβω στα 4. Φράουλα, όπως και πολλά άλλα φρούτα, έχουμε πει ότι μπορούμε να βρούμε κατεψυγμένα, ιδίως όταν δεν είναι στην εποχή τους. Τα γάντια δεν τα θέλουμε άλλο. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε και αυτό το ζουμί που έχουν βγάλει φράουλες. Προσθέτουμε μέσα τη ζάχαρη, ξύσμα λεμονιού, χυμό λεμονιού λίγο αλάτι και το εκχύλισμα βανίλιας. Είναι πάρα πολύ έντονη η γεύση του, οπότε πρέπει να βάλετε λιγότερο από όσο θα βάζατε με μια βανίλια. Με μια μαρίζ
απαλά, τις ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω και τις αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ολοκληρώσουμε το γλυκό μας να αποσαριστούν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, ετοιμάζουμε τα μπισκοτάκια μας, τα βάζουμε στο φούρνο και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε μια εντυχισμένη κουζίνα της Αλταλίνα. Στείλτε μη όμικρον κενό, ονοματεπώνυμο, στο 54529. Ένας τυχερός θα κερδίσει μια εντυχισμένη κουζίνα της Αλταλίνα αξίας 2.500 ευρώ. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε μια εντυχισμένη κουζίνα της Αλταλίνα. Στείλτε μη όμικρον κενό, ονοματεπώνυμο, στο 54529. Ένας τυχερός θα κερδίσει μια εντυχισμένη κουζίνα της Αλταλίνα αξίας 2.500 ευρώ. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε επιστρέψει στο Μαγειρεύω Οικονομικά. Έχουμε αφήσει το γλυκάκι μας στη μέση και πάμε να το ολοκληρώσουμε. Έχουμε ετοιμάσει τις φράουλες, τις αφήσαμε να αποσαριστούν. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι μέσα σε ένα μπολ θα βάλουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Θα μπει το αλεύρι, το baking powder, η ζάχαρη, λίγο αλάτι και το κρύο βούτυρο το οποίο το έχουμε σε κυβάκια. Θα φέρω τα γάντια που θα μου χρειαστούν και δύο μαχαίρια να σας δείξω ένα ωραίο κόλπο. Φορέσαμε τα γάντια. Θα βάλουμε το βούτυρο μέσα και ένας πολύ εύκολος τρόπος για να το κόψετε αρχικά είναι να πάρετε δύο μαχαίρια και να κάνετε αυτή την κίνηση. Έτσι θα θρηματίσουμε το βούτυρο και θα είναι πιο εύκολο να το δουλέψουμε μετά. Από το κέντρο προς τα έξω κάνετε την ίδια κίνηση αντίθετα με τα μαχαίρια. Είναι σημαντικό σε όλες τις ζύμες, όπως και στη σφολιάτα, το βούτυρο που θα χρησιμοποιήσουμε, να είναι κρύο. Ο λόγος που το θέλουμε κρύο είναι γιατί όταν το δουλέψουμε θα γίνει πάρα πολύ μαλακό και δεν θα μας βολέψει αν δεν είναι κρύο. Πάμε τώρα λίγο με το χέρι να το δουλέψουμε. Βλέπετε εδώ πώς γίνεται. Αυτό που σας λέω, ψυχουγιαστό. Και τώρα θα προσθέσουμε την κρέμα μας. 200 ml κρέμα γάλακτος. Βάλω τη μισή ποσότητα στην αρχή. Έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά. Αλεύρι, μπέικιν, ζάχαρη, βούτυρο και αλάτι. Προσθέτουμε την κρέμα και η ζύμη μας αρχίζει και παίρνει μορφή. Βάλαμε και την υπόλοιπη κρέμα. Όπου βλέπετε πόσο ωραία μας δένει τη ζύμη μας. Εδώ είναι σημαντικό να το δουλέψουμε λίγο για να μην σφίξει πολύ η ζύμη. Η ζύμη έχει έρθει στο σημείο που θέλουμε και αυτό που θα κάνω τώρα είναι στον πάγκο μου να ρίξω λίγο αλεύρι. Να βγάλω εκεί τη ζύμη, λίγο ακόμα αλευράκι θα χρειαστούμε. Και η ζύμη μας είναι έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να φέρουμε έναν πλάστη και να την ανοίξουμε. Με τον πλάστη μας και θέλουμε και ένα μικρό τσερκάκι αυτό εδώ πέρα. Θα το ανοίξουμε για να πάρουμε αφράτα μπισκοτάκια. Ωραία.
Δεν το ανοίγουμε πάρα πολύ λεπτό. Δίπλα έχω ένα ταψί. Θα κόψω με ένα στρογγυλό κουπάτ. Το βάλω λίγο μέσα στο αλεύρι. Κοιτάξτε κάτι πολύ σημαντικό. Όπως κόβουμε, απλά το πιέζουμε προς τα κάτω. Δεν το στρίβουμε γύρω-γύρω, γιατί τότε θα χάσουμε τη διόγκωση της ζύμης. Τρία. Η ζύμη αυτή θα μας δώσει 8 μικρά μπισκότα. Αν δεν την έχετε ανοίξει καλά ώστε να πάρετε τα 8 μπισκότα με τη μία, μπορείτε να την ανοίξετε άλλη μια φορά. Αλλά προτείνω δεύτερη φορά όχι, γιατί θα γίνει πάρα πολύ σκληρή. Σίγουρα με το υπόλοιπο της ζύμης, άλλα 2 μπισκότα μπορείτε να βγάλετε. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 225 βαθμούς, όπου θα μείνουν εκεί τα μπισκοτάκια για να φουσκώσουν για περίπου 20 λεπτά. Παράλληλα, εμείς μπορούμε να ετοιμάσουμε την κρέμα μας. Έχω ήδη βάλει στο ψυγείο ένα μεταλλικό μπολ και ένα μεταλλικό αναδευτήρα για να με βοηθήσει να χτυπήσω πολύ εύκολα την κρέμα γάλακτος σε μια ωραία σαντιγή. Κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, εκχύλισμα βανίλιας και λίγο αλάτι. Θέλουμε να πάρουμε μια ελαφρώς πηχτή κρέμα, δεν θέλουμε να πάρουμε σαντιγή. Κρέμα, λίγο αλάτι, η ζάχαρη και το εκχύλισμα βανίλιας. Άμα θέλετε για περισσότερη ευκολία μπορείτε να το κάνετε και στο μίξερ. Εγώ απλώς σας έδειξα ότι όταν έχουμε ένα κρύο κάδο και ένα κρύο αναδευτήρα μπορούμε να κάνουμε εύκολα αυτή την κρέμα. Ξέρετε ότι τα γεμιστά μπισκότα πρωτοεμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ζαχαροπλαστική τη δεκαετία του 1920. Οι πιο διαδεδομένες γεμίσεις τότε ήταν η σοκολάτα, η βανίλια και οι κρέμες με γεύσεις φρούτων όπως και σήμερα. Τα μπισκότα μας έχουν ψηθεί και έχουν φουσκώσει όσο θέλουμε. Ωραία, τα βάλω εδώ πάνω στην πετσέτα. Έχουν πάρει και ωραίο χρωματάκι. Κοιτάξτε τώρα πόσο αφράτα είναι αυτά τα μπισκότα. Το βλέπετε? Το ανοίγουμε. Απαλά, το πιέζουμε και ανοίγει. Θα βάλουμε λίγο κρέμα. Έτσι να πέφτει λίγο προς τα έξω. Φέρω και το άλλο δίπλα του. Θα προσθέσω φράουλες. Βάλω από πάνω τα καπάκια τους. Λίγο ξύσμα λεμονιού από πάνω. Και τα αφράτα μπισκοτάκια γεμιστά με κρέμα και φράουλες είναι έτοιμα. Καλή σας απόλαυση. Από ό,τι βλέπω, η πίτα μας έχει ένα λαχταριστό χρώμα από πάνω. Θα δείτε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα που μας έχει δώσει εξωτερικά το παραδοσιακό φύλλο. Σίγουρα το έχει κάνει τραγανό. Για να την κόψω πιο εύκολα, λέω να τη βγάλω πάνω στο ξύλο κοπής μου. Είδατε που δεν κόλλησε καθόλου μέσα στο ταψί.
τραγανή η πιτούλα μας. Μοσχομυρίζει. Και είναι έτοιμη να τη σερβίρουμε. Μοναδικό αποτέλεσμα έχουμε με πολύ απλά υλικά. Ένα ωραίο τραγανό φύλλο. Χρησιμοποιήσαμε κοτόπουλο στήθος, διάφορα λαχανικά που έχουμε σίγουρα μέσα στο σπίτι μας και μας έδωσαν αυτό το ωραίο και εκπληκτικό αποτέλεσμα. Μία κοτόπιτα με λαχανικά. Καλή σας απόλαυση. Να δούμε τώρα πόσο μας τύχησαν οι δύο σημερινές μας συνταγές. Η πρώτη μας συνταγή, χωριάτικη κοτόπιτα με λαχανικά. Χρησιμοποιήσαμε μία συσκευασία χοντρά φύλλα για παραδοσιακές πίτες με κόστος 2 ευρώ και 99 λεπτά. 300 γραμμάρια κοτόπουλο στήθος με κόστος 2 ευρώ και 6 λεπτά. 20 γραμμάρια μείγμα μυρωδικών με κόστος 25 λεπτά. Μία πράσινη πιπεριά κέρατο με κόστος 8 λεπτά. Για τη δεύτερη συνταγή, τα αφράτα γεμιστά μπισκότα με κρέμα και φράουλες χρησιμοποιήσαμε. 250 γραμμάρια φράουλες με κόστος 74 λεπτά. Εκχύλισμα βανίλιας με κόστος 27 λεπτά. 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις με κόστος 17 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος με κόστος 83 λεπτά. Συνολικά, το σημερινό μας μενού μας τύχησε 11 ευρώ και 79 λεπτά. Αν θέλετε να ξαναδείτε τις συνταγές που μαγειρέψαμε, αλλά και όλες αυτές που έχουμε κάνει, μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής μαγειρεύοοικονομικά.gr. Να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και τα λέμε ξανά αύριο. Από εμένα, γεια σας!